Για Τζόγλου, το νησί των οικολόγων πράσινων από τη Δωδεκάνησο. Στο πλαίσιο, να μας μιλήσετε για το πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης και τι μήνυμα θέλετε να περάσετε, κύριε Βογιατζόγλου. Το μήνυμα βασικά είναι μουσικό. Έχουμε αποφασίσει οι οικολόγοι πράσινοι της Δωδεκανήσου για αυτό το καλοκαίρι να πάμε σε όσα μπορούμε περισσότερα νησιά και να παίξουμε μουσική. Στον όποιο χώρο πάμε αστείδεται. Έτσι, ενώ έχουμε κάνει ήδη μια μουσική εκδήλωση στη Ρόδο, ο επόμενος σταθμός είναι εστικό. Και στην πορεία θα πάμε και σε άλλα νησιά. Με κορίτσια τα οποία ανήκουν στους οικολόγους πράσινους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν φυσικά. Αποσκοπείτε στο να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο, να περάσετε κάποια μηνύματα, να στείλετε κάποιο μήνυμα ενδεχομένως εν όψη του Καλλικράτη και των δημοτικών νομαρχιακών περιφερειακών εκλογών. Αυτό δεν έχει σχέση με τον Καλλικράτη. Ένα μήνυμα το οποίο είναι σίγουρα και τρόπος ζωής σε εμάς είναι ότι εμείς ζούμε και θέλουμε το παιδικές συνεργείες να αναπτύσσονται μόνο στους δικά τους άτομα. Έτσι, αν θέλουμε να πούμε κάποιο μήνυμα μέσα από, από την παρουσία μας στη μουσική εδώ πέρα είναι ότι μπορούμε να έχουμε μουσικές εκδηλώσεις για τον τόπιο πληθυσμό, για τους τουρίστες από μουσικούς οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στον ίδιο το χώρο, στην ίδια την πόλη, στο ίδιο το νησί. Δεν ανάγκη συνέχεια να κάθε καλοκαίρι να γινόμαστε ατζέντιδες, γιατί κάποιοι κερδίζουν σίγουρα οικονομικά από όλο αυτό το κοινά και να έρχονται κάποια ρηχά μουσικά σχήματα και άλλοι μουσικοί τραγουδιστές να έρχονται από την Αθήνα ή από άλλα μέρη να τραγουδάνε. Μπορούμε και εμείς μέσα από δικά μας άτομα να γεμίσουμε κάποιες γωνιές του νησιού μας για τους επισκέπτες μας, αλλά και για τους. Το συγκεκριμένο μουσικό σχήμα είναι από τη Ρόδο. Ναι, είναι στη Ρόδο, δουλεύει στη Ρόδο και είναι και οικολογική πράσινη. Επόμενος σταθμός, μετά την ΚΟ. Σκεπτόμαστε να πάμε Τήλο, αλλά μπορεί κάποιο άλλο νησί να παρθέσει γρηγορότερα. Δηλαδή το χώρο, την ημερομηνία, διότι και εμείς δεν μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα πούμε στην Τήλο. Καλή συνέχεια, να σας πω. Πούλε, working out, working out, hands out!